σας για τη βάρκα με τους ψαράδες και για την Έγκλη είναι, κατά την άποψή μου, της καθημερινότητας ζητήματα και ερωτήματα. Το σημαντικότερο είναι ότι πρέπει στην διαφοροποίηση, όπως διαφοροποιεί και ο νόμος, τις τρεις δραστηριότητες, μεγάλες δραστηριότητες της κοινωνικής οικονομίας, την δραστηριότητα που σχετίζεται με την υποστήριξη ατόμων, της μέρημνας δηλαδή ατόμων που έχουν ειδικές ανάγκες, ειδικές ιδιαιτερότητες, τη συμμετοχή, το δεύτερο, την συμμετοχή σε επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας ατόμων που έχουν ιδιαιτερότητες και σε επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας για ανάπτυξη του τόπου, για επιχειρηματικές δραστηριότητες καθαρά κλπ. Είναι βέβαιο ότι διαφοροποιούνται. Είναι βέβαιο ότι όταν θα δημιουργηθεί ένας π.χ. συνεταιριστικός βρεφονιδιακός σταθμός της κοινωνικής οικονομίας, ότι θα τύχει τη στήριξη του Δήμου, όπως τη κάνουν και οι δημοτικοί βρεφονιδιακοί σταθμοί. Και γίνεται κατανοητό. Το βέβαιο είναι όμως ότι εδώ υπάρχει μια ισχυρή διαφοροποίηση. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας, του τομέα της μέρημνας και της κοινωνικής αλληλεγγύης στα κεντρικά και βόρεια κράτη είναι το υπαριθμόν ένα σχετικό με το αντικείμενο θέμα. Δεν υπάρχουν εκεί δημόσιες επιχειρήσεις, δεν υπάρχουν κρατικές επιχειρήσεις, υπάρχουν επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας στην μέρημνα και στην κοινωνική αλληλεγγύη που στηρίζονται από το κράτος ή από την τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά που έχουν και έσοδα. Γιατί οι επιχειρήσεις, γι' αυτό είναι και επιχειρήσεις, αναπτύσσουν την επιχειρηματικότητα που έχει συνυπευθυνότητα το μέλος και ο εργαζόμενος σε αυτή. Δεν περιμένει να τον πληρώσει ο Δήμος, δεν περιμένει να πάρει όλα τα λεφτά από το κράτος, αναπτύσσει δραστηριότητες, αναπτύσσει πρωτοβουλίες, σκέφτεται παραπέρα, αναπτύσσει αυτό το κενό που υπάρχει της ανεργίας και ότι αν δουλέψω καλύτερα θα έρθει και άλλο ένα μέρος και όχι να κερδίσω χρήματα. Όλα αυτά είναι μέσα στους κανόνες του παιχνιδιού. Και φυσικά στην πρώτη φάση, και το έχω πει δεκάδες φορές, σε μια καθαρή αμυγή επιχείρηση του συνηθισμένου ιδιωτικού τομέα, όπως είναι το μέλι για παράδειγμα, ή όπως είναι άλλα γεωργικά προϊόντα, όπως είναι μεταποίηση, στην πρώτη περίοδο και φάση θα πρέπει να υποστηρίξουμε, όπως κάνει και η κυβέρνηση αλλά λαθεμένα, όπως κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά λαθεμένα και με λάθος στόχους και κατευθύνσεις, γιατί επιδοτεί και η κυβέρνηση τους ξενοδόχους για να επενδύσουν. Επιδοτεί η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο επιχειρηματία να στήσει το μαγαζί του χωρίς να λαμβάνει υπόψη το ότι θέλει πολύ περισσότερα στηρίγματα, χωρίς να λαμβάνει υπόψη το ότι έρχεται να δώσει χρήματα 15.000 ευρώ για παράδειγμα σε ένα νέο επιχειρηματία στην κότα, είναι γνωστό ότι είναι καταδικασμένη η επιχείρηση σε θάνατο. Αφού λέμε ότι στα νησιά η ατομικότητα, η οικογενειακή επιχείρηση δεν έχει μέλλον, δεν επιβιώνει. Πολύ περισσότερο ήταν νέος. Για να απαντήσω και στο τελευταίο ερώτημα, γιατί στους νέους, γιατί οι νέοι θέλουν τη στήριξη. Τι έχουν την ανάγκη. Ο νέος δεν έχει χρήματα. Ο νέος ζητάει από τον πατέρα του 20 και 30 ευρώ. Οι επιχειρήσεις, οι μεγαλύτεροι, δεν πάμε να καλύψουμε την ανεργία, προσέξτε το. Είναι εντελώς διαφορετικά τα προγράμματα κατά πολέμηση της ανεργίας. Τώρα βγαίνουν προγράμματα, το ξέρετε, για την κοινωνική εργασία των 5 μηνών που θα προσληφθούν κάποιες ιδιαιτερότητες, πολύτεκνοι, άνεργοι, μακροχρόνια άνεργοι κλπ. Θα το ξεκινήσουμε τώρα για πεντάμινη απασχόληση. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για επιχειρήσεις. Μιλάμε για ρίσκο. Μιλάμε να ανοίξουμε το μυαλό μας και να σκεφτούμε πολλά πράγματα. Και εκεί ο Δήμος βεβαίως έχει σκεφτεί αρκετά. Αλλά κυρίως πρέπει να σκεφτούν οι ίδιοι, γιατί αυτοί θα πάρουν το ρίσκο. Είναι επιχείρηση, στείνεται μια επιχείρηση. Πρέπει να το κατανοήσουμε. Και γι' αυτό λέμε ότι αυτά τα δίμηνα σεμινάρια,
και τα συνεχόμενα σεμινάρια να λάβετε υπόψη σας ότι στις αρχές και στους κανόνες των επιχειρήσεων αυτών σεμινάρια υποχρεωτικά κάνουν και οι μέτοχοι των κοινωνικών επιχειρήσεων. Σεμινάρια και επιμορφώσεις γίνονται και στα παιδιά τους. Γίνεται δηλαδή ένας κύκλος ιδιαίτερα σημαντικός και μεγάλος. Λέγεται επίσης ότι αν μελετήσουμε και αυτά που θα πρέπει να μάθουμε, ότι σε ένα τόπο, γιατί αυτές οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας κυρίως αφορούν μικρές κοινωνίες που θέλουν να προστατευτούν από την λέλαπα της, της ανταγωνιστικότητας και των ισχυρών οικονομικά επιχειρήσεων, τι θα πρέπει να κάνουν? Θα πρέπει να αναπτύξουν πολύ περισσότερες επιχειρήσεις. Πρέπει να αναπτυχθεί δίκτυο. Μεμονωμένες επιχειρήσεις δεν μπορούν να επιβιώσουν. Δεν επιβιώνουν. Αλλά πρέπει να αναπτυχθεί δίκτυο που να ξεκινάει από τον παραγωγό, να μπαίνει στην τυποποίηση και στην πορεία και να πηγαίνει ως μέρος και στον καταναλωτή, που ο καταναλωτής θα είναι μέρος μιας άλλης κοινωνικής επιχείρησης. Είναι ένας σχεδιασμός ιδιαίτερα μεγάλος. Αυτά θα μάθουμε, αυτά θα δούμε. Δεν είναι κάτι, άντε πήραμε την έγκλη και τελειώσαμε και τη δώσαμε σε ένα φίλο μας, άντε να δώσουμε και άλλα πέντε. Δεν είναι κάτι το στατικό ή κάτι το αποσπασματικό ή κάτι που το σκεφτήκαμε τυχαία. Αλλά η φιλοσοφία και είναι ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια της οικονομίας, όχι μόνο της πολιτικής οικονομίας, αλλά και της πραγματικής οικονομίας. Αυτό πάνε να κάνουμε στο νησί μας. Η Δημοτική Αρχή αυτό πρόταξε. Αυτό είδε με καθαρό τρόπο εδώ και 10 μήνες. Ήταν η βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε η παράδοξη και η συμμετοχή των μελών. Μπορεί να μην γινόταν κατανοητά πολλά πράγματα, έτσι. Και είναι λογικό να μην γίνονται κατανοητά, αλλά είπαμε, χωρίς ενότητα, το πιο απλό. Και χωρίς συνεργασία, μα το είπαν και οι Θεσσαλοί πριν από 150 χρόνια. Το είπαν και οι Σπετσιώτες, τα διαβάζω και τώρα, εγώ δεν τα ξέρω κιόλα. Οι Σπέτσες και η Ύδρα είχαν συνεταιριστικά τα πλοία. Εγώ δεν το γνώριζα. Δεν ήταν ο Καραβοκύρης και οι ναύτες πληρωνόντουσαν. Συνεταιριστικά το διαβάζω και μένω έκπληκτος. Τι είπα να κάνουμε κι εμείς, να πούμε στην ΑΝΕΜ, ελάτε πλειοκτήτες και μπέστε μέσα. Τι θέλουμε να κάνουμε? Τόσο απλό είναι. Με κανόνες, με διαδικασίες κλπ. Τι λέμε στην ΒΜΕΛ? Είστε 100 παραγωγοί. Γιατί να είναι μόνο 10, 15, 20. Γιατί να δίδετε μόνο το 1 δέκατο και να μην το δίδετε όλο το μέλι? Γιατί μην το αναπτύξουμε? Τόσο απλό είναι. Από εκεί πέρα χρειάζονται κανόνες, χρειάζονται διαδικασίες, χρειάζεται εκπαίδευση, χρειάζεται πίστη. Γιατί λέμε ότι είναι πολιτικό το θέμα και δεν είναι οικονομικό το θέμα? Μα άμα δεν ήταν πολιτικό το θέμα και ήταν μόνο οικονομικό, δεν θα μας απασχολούσε και πολύ. Τουλάχιστον εμένα δεν υπήρχε περίπτωση να με απασχολήσει. Προσέξτε. Το γράφει το κείμενο, το διεθνές κείμενο. Δηλαδή είναι να γελάμε για την χώρα μας. Ας θυμηθούμε τις ναυτοσυντροφιές, έτσι τις έλεγαν, όπου στην Ύδρα διέθεταν 114 πλοία με 330 συνιδιοκτήτες, μεριδιούχους. Και στις Σπέτσες διέθεταν 40 πλοία με 136 συνιδιοκτήτες μεριδιούχους. Και ας θυμηθούμε, λέει, αυτό το χειρίδιο που κυκλοφορεί παγκόσμια, για να ντρεπόμαστε, τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι για την Επανάσταση του 1821. Οι μεριδιούχοι, που ήταν μάλλον και ναύτες και αεροστρόμοι και καπετάνοι. Γι' αυτό το κάνατε, επειδή ήταν όλοι μαζί, αλλιώς δεν θα κάνατε ούτε για την Επανάσταση τίποτα. Είναι δηλαδή, ξεκινάμε κάτι καινούριο και εγώ γι' αυτό σας καλώ. Γι' αυτό θέλω να σας πω ότι δεν είναι τυχαία τα νέα παιδιά. Δεν βάλαμε τυχαία νέα παιδιά στα τοπικά συμβούλια. Δεν επιδιώξαμε νέοι άνθρωποι στο συνδυασμό μας. Πήγαμε για ψήφους. Τι ψήφους θα μαζεύανε? Ξέρετε πώς μαζεύονται οι ψήφοι? Γιατί το κάναμε? Για να δώσουμε μια πνοή. Δύσκολο. Εγώ δεν καταλαβαίνω τις δυσκολίες των νέων αυτών ανθρώπων. Όπως και εσείς το ίδιο τις καταλαβαίνετε. Αρχίζει να κάνουμε ένα βήμα. Προσπαθήσουμε από κοινού να γίνει αυτό το βήμα.
με λάθη, δεν θα γίνουν και λάθη. Αλλά μην σπαταλιόμαστε στην διαχείριση και αφήνουμε τον μεγάλο στόχο, την ουσία, το πνεύμα, τη φιλοσοφία, την ιδεολογία και βέβαια και τη στρατηγική που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό που το βλέπουμε μπροστά μας, το βλέπουμε μέσα στα σπίτια μας. Χαίρομαι, ας σας πω, αυτό μου το έστειλε σήμερα το πρόγραμμα επιχειρηματικής συνεργατικής σχηματισμή. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Δεν ξέρουμε ότι θα φαγωθούν πάλι χρήματα. Από εμάς εξαρτάται να το εκμεταλλευτούμε. Από εμάς εξαρτάται ως αρχή πολιτική και ως επιμελητήριο να το στήσουμε σωστά. Από εμάς εξαρτάται να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή είναι δυνατόν να έρχεται και πρέπει να τα διεκδικήσουμε γιατί όλα στρέφονται προς την ισοπαίδωση των μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων. Να μας απαγορεύουν να κάνουμε δημοπρασίες ανοιχτές ή σε συνεργασίες ή με ανοιχτές διαδικασίες μικρών ποσών και μας λένε μία μόνο για ένα χρόνο με 800.000 ευρώ. Ποιος θα έρθει με 800, ο μικρός θα έρθει για να πάρει τη δημοπρασία με 800.000 ευρώ. Ο μεγάλος θα έρθει. Ή θα γίνουν οτιδήποτε άλλα πράγματα για να μπορεί να αντέξει. Τυχαία λέμε στην Επιτροπή Διαβούλευσης και φτιάχνουμε την υποεπιτροπή των προμηθειών γιατί όλα αυτά πρέπει να θωρακιστούν αν θέλουμε να κρατήσουμε και να κατακτήσουμε αυτό το πολιτικό στόχο που είναι στο βάθος οικονομικός και που σχετίζεται με την επιβίωση αυτής της κοινωνίας. Εγώ έχω χάσει δεκάδες ώρες για να πείσω τους πλειοκτήτες μας ότι πρέπει να μπουν στο παιχνίδι της συνεργασίας. Δεν μπορεί να πηγαίνουν στην Τουρκία με 6 ευρώ. Πήγαινε έλα. Δεν το βλέπετε, δεν το βλέπουμε. Το αφήνουμε. Δημόσια πρέπει να το πούμε. Και πρέπει να τους πείσουμε. Δεν μπορεί να πηγαίνουν στην Ίσυρο με 3,5 ευρώ. Πουλάμε την Ίσυρο με 3,5 ευρώ. Συγγνώμη. Και δεκάδες τέτοια παραδείγματα. Δεν μπορεί να παρουσιάζουμε το μέλι και να είναι το μέλι με εσάς ζάχαρη 1,25. Πώς θα αναδείξουμε το δικό μας μέλι και την ποιότητά του, αν επιμείνουμε και στην ποιότητα, για να πάει 20 ευρώ το κιλό και να το παίρνουν 50 άνθρωποι και όχι 5.000 και να είναι ψεύτικο μέλι και οι 50 άνθρωποι να κερδίζουν με λιγότερο κόπο αλλά με μεγαλύτερη όρεξη και διάθεση να κερδίζουν τα ίδια χρήματα και περισσότερα. Δύσκολο, δύσκολο, πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ασυγκρουόμαστε. Κάτι πρέπει να κάνουμε όμως. Άμα δεν το κάνουμε γι' αυτό, αφήνουμε την πορεία της ΚΟ. Θα ήθελα γιατί να μιλήσω μόνο για την ΚΟ, γιατί είναι ένα νησί, έχει μια αυτοτέλεια διοικητική, χωρική, οικονομική κλπ. Και αφήνουμε στην τύχη της. Πάμε όπως πάμε. Θέλετε να σας πω κάτι. Ξεκίνησαν οι παραλιούχοι στην καλύτερη, ας το πω, μια από τις καλύτερες παραλίες της ΚΟ, στο Παραντάρις. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ούτε είναι το άπαν ή κοινοπραξία που παρακάνει. Όχι. Θέλει πολλή δουλειά αν θέλουμε μετά να πάμε στην επιχείρηση κοινωνικής οικονομίας. Όταν είπαμε ότι προτάσουμε το Διεθνές Κέντρο Νεότητας, το είπαμε πάνω να κάνουμε ένα Διεθνές Κέντρο Νεότητας, μα θα δείτε, υπάρχουν 20-25 γυμναστές, υπάρχουν κοινωνιολόγοι, υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν νέοι άνθρωποι. Και τι να παίρνουν τα ακίνητά μας, που είναι ακίνητα του τόπου, να τα παίρνουν οι ξενοδόχοι μεγάλοι και να τα αγοράζουν. Γιατί να τα πουλάει το κράτος, τα φιλέτα αυτά για να ξοφλήσει τα χρέη. Μιλάω τώρα, σας κουράζω κιόλα, γιατί αυτό δεν είναι συνέντευξη. Αλλά αυτούς τους προβληματισμούς πρέπει να τους καταθέσουμε. Και όχι να τους καταθέσουμε ως προβληματισμούς, να κάνουμε και κάτι, να αγωνιστούμε για κάποια πράγματα. Και συγγνώμη που δεν θέλω να αφήσω τα παιδιά, να ξέρετε ότι υπάρχουν δυσκολίες.
Να ξέρετε ότι ακόμα διαβάζουμε, να ξέρετε ότι τα παιδιά ακόμα μελετάνε, να ξέρετε ότι επηρεάζονται από πολλές φορές, να ξέρετε ότι υπάρχουν πισωγυρίσματα. Όλα αυτά είναι μια δύσκολη ιστορία και λάθη θα γίνουν. Αλλά στο βασικό στόχο ας μην. Αν δούμε τι σημαίνει η επιχείρηση κοινωνικής οικονομίας. Αυτό τώρα. Μου ήρθε από ένα παιδί του κλείδωτος προγραμματισμού, χαρούμενο το παιδί. Μου λέει, αρχίζω να πιστεύω σε αυτά που λέω. Βγαίνει λοιπόν ένα πρόγραμμα επιχειρηματικής συνεργατικής σήμερα της Μηγιώστας, που αφορά την μεταποίηση. Μου λέει, το πρόγραμμα που έχουμε ξεκινήσει για τη συνεργασία των μικροξενοδοχείων με την, με τα ταξί, με τα λεωφορεία, με τα εστιατόρια, με τα κέντρα διασκέδασης, ώστε να υπάρχει μια πιστοποίηση μιας μεγάλης ομάδας συνεργατικών επιχειρήσεων του τουριστικού, ώστε να προβάλλονται από κοινού, να αγοράζουν από κοινού, να πουλάνε από κοινού, είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Αυτό ενδεχόμενα να είναι γάντι. Εμείς ξεκινάμε τη χωροταξία, ξεκινάμε το ερώτημα που μου έθεσε ο κύριος Κυρίτση για τις διαδραστικές ενέργειες του τύπου της χωροταξίας. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να απαντώ, αλλά και αυτό είναι μέσα στα πλαίσια αυτά της χωροταξίας που πάμε να κάνουμε. Είναι η προμελέτη που έχει κάνει το επαρχείο και που εμείς πιέσαμε για να γίνει κοινομαχία πριν από 2 χρόνια και που ένα-ένα έρχεται στην επιφάνεια και που πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Θα θέλουμε να συνεργαστούν 20 μικρά ξενοδοχεία, 30 μικρά ξενοδοχεία, 5 εστιατόρια επώνυμα με τοπικά προϊόντα, με σφραγίδα του Δήμου που πρέπει να βάλουμε, που πρέπει να το πιστοποιήσουμε με τις υπηρεσίες που διεκδικούμε να πάρουμε. Όλα αυτά είναι ένα πλέγμα δραστηριοτήτων για να ισχυροποιήσουμε σε ποιοτικό επίπεδο τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Αν δεν τα κάνουμε, τα μικρά ξενοδοχεία θα κλείσουν. Τέλος, θα τα αγοράσουν άλλοι. Αυτό το λέω, θα το λέω και ας με λένε τρελό. Δεν με ενδιαφέρει. Θα κλείσουν όλα αυτά, θα κλείσουν. Θα μας αγοράσουν οι ξένοι. Αλλά πρέπει κάπου να αντισταθούμε. Ας κάνουμε ένα βήμα, να αντισταθούμε στο μεγάλο κεφάλαιο, στην Αμερική, στο έτσι, στο αλλιώς. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Άμα λέμε δεν πρόκειται, δεν υπάρχει ελπίδα, θα κατεβάσουμε τα ρολά και τελείωσε. Και περιμένουμε το θάνατό μας. Το κάτι μικρό, μεγάλο, σοβαρό πρέπει να γίνει από την κυβέρνηση. Εντάξει, και από την κυβέρνηση και από την Ευρώπη και από τους επαναστάτες, από όλους πρέπει να γίνει. Εμείς που είμαστε εδώ σαν δημοτική αρχή και αυτοί οι νέοι άνθρωποι, τι πρέπει να κάνουν. Δεν πρέπει να απαντήσουν. Ξεκινάμε και τώρα θα βγει ένας άλλος, γιατί θα έρχονται συνεχώς δείγματα. Στην εκμετάλλευση του δάσους, το τεκμηριώνουμε. Ξεκινάει το τμήμα προγραμματισμού με 4-5 στελέχη, νέα παιδιά που έχουν βρεθεί και που έχουν τελειώσει δασοπονία και γεωπονία, που πίστεψαν. Δηλαδή, θα αφήσω απ' έξω την νέα γυναίκα που τελείωσε τη γεωπονία και που άκουσε συνεργατικές δράσεις, που έτσι έμαθε εκεί που σπούδαζε και έρχεται και θέλω να μπω στην παράδειξή σου, κύριε Καΐση, γιατί πίστεψε σε αυτά, επειδή τα έχω διαβάσει και τα έχω μελετήσει, την αφήσουμε απ' έξω. Γιατί είναι μέρος της παράδειξης, δεν το κατάλαβα καλά. Ίσα-ίσα, αυτοί θα μπει μπροστά. Έτσι μπαίνουν μπροστά οι ηγεσίες. Για να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Δεν μπορείς να βάλεις μπροστά κάποιον που λέει θέλω να βρω δουλειά και άρα ο Δήμος θα με βοηθήσει, θα με πληρώνει και χαιρετίσματα. Ένα δεν πιστεύεις σε αυτούς τους στόχους, δεν γίνεται. Εκεί πίστεψε και αυτή η ομάδα των 7 γυναικών. Και εγώ το λέω δημόσια. Εκεί πίστεψε αυτή η ομάδα. Και από τη στιγμή που πίστεψε εκείνη, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να στηρίξουμε αυτή τη δράση. Με όλα τα μέσα και ό,τι χρειαστεί. Και το λέω δημόσια για να μπει μια τελεία και μια παύλα σε αυτή την υπόθεση που ξέρω ότι στεναχωρεί ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να στεναχωρεί, γιατί και εκείνοι γνώριζαν τις αντιδράσεις, τις δυσκολίες, τι θα αντιμετώπισε να γνωρίζουν. Άμα μελετήσεις και καταλαβαίνεις, τι θα αντιμετωπίσει. Είναι κάτι καινούριο. Έλα, Στάδη, συγγνώμη. Κύριε Δημάρχη, είπατε ότι ο Δήμος θα κάνει τα πάντα για να στηρίξει αυτά τα σχήματα τις νέες συνεργατικές ομάδες. Θα ήθελα να μας πείτε όμως αν υπάρχει και από την άλλη πλευρά των πολιτών μέχρι τώρα το ανάλογο πραγματικό ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν σε αυτές τις συνεργατικές ομάδες. Και ένα δεύτερο, το χρονικό ορίζοντα μετά τα δίμηνα σεμινάρια που θα εγκριθούν αυτές οι συνεργατικές ομάδες και θα λειτουργήσουν. Είναι ίσως από τα πιο σοβαρά ερωτήματα. Πραγματικά υπάρχει ένα ενδιαφέρον
μέσα από τις συναντήσεις και του τοπικού συμβουλίου και της δημοτικής αρχής με νέους ανθρώπους. Υπάρχει μία μυρωδιά την οποία αντιλαμβάνονται, αλλά που δεν κατανοούν τι ακριβώς είναι. Δηλαδή, στα περίπου 200 νέα παιδιά, δεν θα ήθελα να μιλήσω για νέα παιδιά του Δημοτικού που ψάχνουν αυτή τη δουλειά και που και αυτά θα ενταχθούν, γιατί οι συνεργατικές ομάδες δεν είναι μόνο επιστήμονες, θέλει και πολλές άλλες ειδικότητες και που δεν μπορούν να κατανοήσουν και ψάχνουν να βρουν μια δουλειά, μια εργασία με μια αξιοπρέπεια, γιατί και το νέο παιδί του Δημοτικού θέλει να του συμπεριφέρει σωστά, θέλει να πληρώνεται με 1.000 ευρώ το μήνα, θέλει να έχει ασφάλιση και ξέρετε ότι αυτοί που υφίστανται τις συνέπειες είναι κυρίως οι αγράμματοι νέοι άνθρωποι που για διάφορους λόγους δεν σπούδασαν, αλλά και τα παιδιά του Πανεπιστημίου, περίπου 150 με 200, με τα οποία ήρθαμε σε επαφή, και αυτά δεν έχουν κατανοήσει ακόμα τι ακριβώς είναι αυτό που πάμε να κάνουμε. Και κυρίως τι είναι αυτή η επιχείρηση της κοινωνικής οικονομίας. Ξέρετε ότι για να ξεκινήσει κάτι πρέπει να μελετήσεις, πρέπει να διαφερθείς, πρέπει να έχεις το κίνητρο. Αυτό ήταν η αιτία, ξέραμε που θα πηγαίναμε και το τοπικό συμβούλιο, η αιτία που μας οδήγησε στο να κάνουμε τα δίμηνα σεμινάρια. Εγώ το λέω με όλη μου την ειλικρίνεια, στα παιδιά που γνωρίζω ποια είναι, γιατί συνδέομαι με τις οικογένειες στενά, τους λέω θα τα παρακολουθήσετε υποχρεωτικά αυτά τα σεμινάρια. Γιατί χωρίς την γνώση του τι είναι αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει ένα νέο παιδί, να βρει ένα άλλο νέο παιδί και να κάνει μια συνεργασία, ένα συνεταιρισμό, μια κοινή επιχείρηση. Πρέπει να ενωθούν χνότα, να ενωθούν και να εκτιμηθούν άνθρωποι. Αυτό το εγχείρημα είναι πολύ σοβαρό, δεν είναι αστείο. Μέσα λοιπόν από αυτά τα σεμινάρια είναι βέβαιο, εγώ το πιστεύω, ότι θα δημιουργηθούν στα πρώτα βήματα με κάποια κατεύθυνση, με κάποια καθοδήγηση από τα νέα παιδιά των τοπικών συμβουλίων, θα δημιουργηθούν κάποιες ομάδες. Εμείς αυτές τις ομάδες που ενδεχόμενα και σε αυτή την περίπτωση δεν θα έχουν κατανοήσει πλήρως, θα πρέπει να δώσουμε μια υποστήριξη. Με αγάπη, με εκτίμηση, με σεβασμό και μάλιστα στις περιπτώσεις που παράγονται καινοτόμες δράσεις. Στις περιπτώσεις όπου μπαίνει ένα επιχειρηματικό σχέδιο που έχει προοπτική, που βγαίνει μέσα από μια οικονομοτεχνική μελέτη και που τα παιδιά δεν έχουν τη δύναμη να την προωθήσουν. Και αυτούς τους κανόνες και αυτή τη στήριξη και αυτή την επιλογή, αν θέλετε, για να πω και σε ένα άλλο ερώτημα, πώς θα επιλέξετε πέντε που θα έρθουν για το ίδιο θέμα, αυτές τους κανόνες και τις επιλογές στη διάρκεια των επιμορφωτικών σεμιναρίων θα τις καταθέσουμε και δημόσια και θα τις ψάξουμε, να τις βρούμε και θα τις συμφωνήσουμε από την αρχή, να ξέρουμε που πάμε και τι γίνεται. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο ερώτημα, σωστά, τι είναι? Το χρονικό ορίζοντα μετά τα δίμηνα σεμιναρίων. Εντάξτε, υπάρχουν οι προσανατολισμοί, για παράδειγμα, ξέρετε ότι έχουμε πει πως για τη χωροταξία και την πολεοδομία δημιουργείται συνεργατική ομάδα. Θα δημιουργηθεί αμέσως μόλις ψηφιστεί ο νόμος και σε αυτή θα κληθούν να πάρουν μέρος με βάση τα σεμινάρια νέοι άνθρωποι των ειδικοτήτων που θα πούμε, γιατί εκεί το θέμα είναι διπλό. Ωφελεί και τον Δήμο, θα ωφελήσει και τους ίδιους επειδή θα κάνουν και δικές τους επιχειρηματικές δραστηριότητες. Εντάξει, αναλογισμικές αποζημίωσεις δηλαδή, θα μπορούν να κάνουν άνετα μόνοι τους. Αυτό θα ξεκινήσει άμεσα. Η συνεργατική ομάδα, για παράδειγμα, που ασχετίζεται με τις επιχειρήσεις, τη συνεργασία επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα, θα έχει στάδια ανάπτυξης και δεν θα είναι άμεση, αφού δεν ξέρουμε ποιες επιχειρήσεις θα μπουν, ποιοι θα είναι αυτοί, πώς θα σχεδιάσουν την λειτουργία τους και την επιχειρηματική δραστηριότητά τους. Είναι δηλαδή διαφόρων χρονικών οριζόντων, αλλά οι κανόνες όπως αναφέρονται σε αυτούς που γνωρίζουν, στα κράτη δηλαδή που έχουν προχωρήσει, είναι τόσο απλοί,
δεν εξαρτάται από την κατεύθυνση που δίδει ο Δήμος. Εξαρτάται από τους ίδιους τους εταίρους, εξαρτάται από τους ίδιους τους ανθρώπους που θα δεχτούν να κάνουν αυτή την ομάδα, τη συνεργασία με αυτούς τους κανόνες για να επιτύχουν επιχειρηματικά κάτι καλύτερο. Εκεί πρέπει να το αφήσουμε να παίξει έτσι το παιχνίδι και όχι να επιβάλλουμε. Βέβαια το τοπικό συμβούλιο έχει μελετήσει και μελετά και πρέπει να μελετούμε. Άμα διαβάσουμε τη βιβλιογραφία θα δούμε εκατοντάδες επιχειρήσεις αυτού του είδους. Μελετάει ώστε να προτείνει, να συζητήσουν, να μιλούν, να μάθουν. Είναι μια δηλαδή, θα το έλεγα, εγώ το έχω πει, είναι και γίνομαι μερικές φορές και δεν με πιστεύουν. Αυτό που κάναμε πριν από 25 χρόνια, την καθετοποιημένη υπηρεσία παραγωγής, ανεξάρτητη κατασκευής τεχνικών έργων και οδοποιίας, ως εγχείρημα απέναντι των μονοπωλίων, των ιδιωτικών επιχειρήσεων, ερχόμαστε να κάνουμε τώρα, είναι το δεύτερο πολύ μεγάλο εγχείρημα. Το κάνουμε τώρα με αυτή την... Είναι πολύ πιο δύσκολο, μιλάμε για ανθρώπους και μιλάμε για τη συμμετοχή ανθρώπων και όχι για τον Λαΐσαρδη που αποφάσιζε και έχτιζε το λατομείο. Και αποφάσιζε και έστεινε το ασφαλτόμηνο. Και ανεξάρτητα αν υπήρχαν αντιθέσεις ή όχι, γινόταν. Τώρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι καλούνται να πάρουν μέρος, καλούνται να συνεργαστούν μόνοι τους, καλούνται να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και δράσεις και μάλιστα σε ένα περιβάλλον, το ξέρετε, όπου μας έχουν οδηγήσει, όπου το μυαλό δεν δουλεύει. Μας οδήγησαν εκεί, να μην δουλεύει το μυαλό. Οι νέοι άνθρωποι φοβούνται να σκεφτούν. Οι νέοι άνθρωποι και καλά κάνουν, γιατί αν σκεφτούν και προχωρήσουν μόνοι τους, θα πολύ γρήγορα θα φύγουν από την εργασία. Είναι γνωστό αυτό. Είναι το περιβάλλον πολύ άσχημο. Γι' αυτό και λέμε ότι αυτά ενδεχόμενα δεν ευωδόθηκαν, αυτές οι δραστηριότητες, γιατί μια εξουσία, μια τοπική αρχή, δεν υπήρχε για να τα στηρίξει. Και γι' αυτό λέμε στο πρώτο, η συνάρτηση πολλών θεμάτων που τίθενται στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν γίνονται κατανοητά για την αποσπασματικά, ότι η αρχή αυτή, αν δεν έχει αρμοδιότητες και υπηρεσίες και τις έχουν άλλες αρχές, πολλά από αυτά δεν θα μπορεί να τα πραγματοποιήσει. Και γι' αυτό διεκδικούμε το σύνολο αυτών των αρμοδιοτήτων. Δεν το διεκδικούμε γιατί θέλουμε να πάρουμε αρμοδιότητες για να τις έχουμε. Δηλαδή, κύριε Δήμαρχε, συμπερασματικά για να το κλείσουμε, με βάση αυτά που είπατε προδεκαλέπτου, προτεραιότητα έχουν στις συνεργατικές ομάδες και ίσως με βάση αυτό έγιναν και τα κριτήρια επιλογής στην ΕΓΛΗ, ότι πρέπει να έχουν πιστέψει προηγουμένως τα μέλη αυτά στις αρχές της παράταξης, πρέπει να είναι μέλη. Όχι της παράταξης. Έτσι είπατε πριν. Οι ηγεσίες πρέπει να είναι της παράταξης. Η παράταξη πιστεύει στις αρχές των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας. Ακριβώς. Βέβαια, άμα δεν πιστεύεις, τι επιχείρηση θα πας στήσεις. Άρα δηλαδή, ο άνεργος επιστήμονας ή ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος ψήφισε Δύναμη Αλλαγής, άσχετα αν ψήφισε επειδή πιστεύει στο πρόγραμμα της, επειδή έχει κάποιον συγγενή. Μα δεν με έχεις ακούσει, Βρε Γιάννη. Γι' αυτό το 98% του λαού πιστεύει στις θέσεις. Άρα. Ανέκαθεν. Αυτό είναι 30 χρόνια. Άρα θα γίνει κάποια ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος ή θα έπρεπε να είχε γίνει και για την ΕΓΛΗ κάποια ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για να βάλουμε τέρμα σε όλη αυτή την παραφιλολογία. Όχι, δεν με ενδιαφέρει η παραφιλολογία. Εμείς έχουμε τους στόχους μας, τους ακολουθούμε, προχωράμε. Η ανοιχτή πρόσκληση και η διαφάνεια δεν σας ενδιαφέρει όμως. Η ανοιχτή πρόσκληση και η διαφάνεια. Η ανοιχτή πρόσκληση είναι για την Κυριακή και είναι ανοιχτή για τους πάντες κάτω των 35 ετών. Ανοιχτή. Γιατί οι 25άριδες. Οι 30άριδες είναι το μέλλον αυτού του τόπου. Το έχουμε πει δεκάδες φορές. Πρέπει να τους εξοπλίζουμε με την κατάλληλη οικονομική, πολιτική και ιδεολογική παιδεία για να αντιμετωπίσουν τον αθέμητο, τον σκληρό, τον ύπουλο ανταγωνισμό. Μπορούν να το κάνουν. Στη Δημοτική Αρχή είναι κοντά τους. Δίπλα του στέλνει. Δεν αφορά αυτό όμως την ΕΓΛΗ, γιατί εκεί δεν ισχύει το όριο. Ναι, ίδιο, καλά, εντάξει. Είναι κάτι διαφορετικό. Κοιτάξτε, δείτε. Είναι κάτι διαφορετικό. Να σας πω κάτι. Είναι δεν δικαιολογούμε. Αν δεν υπήρχε η ΕΓΛΗ, δεν θα συζητούσαμε. Νομίζω ότι κολλήσαμε στην ΕΓΛΗ.
η έγκλη είναι το πρώτο βήμα. Το ίδιο θα γίνει και στη δεύτερη συνεταιριστική. Το ίδιο θα γίνει και στην τρίτη συνεταιριστική. Θα είναι άνω των 35 δηλαδή. Α, το ίδιο θα γίνει και στην τέταρτη. Τότε, και θα ζηλεύουν. Η δέσμευση για τους άνεργους νέους. Θα ζηλεύονται άλλοι. Αυτό τα ξέρουμε. Εμείς προχωράμε. Δεν ακούμε τίποτε. Και οι πόρτες είναι ανοιχτές. Γεια. Δημαρχέ, συγγνώμη. Αυτό το όριο που βάζετε, δεν το βάζετε το όριο τότε. Γιατί εδώ μας μετέψατε λίγο. Ενώ... Κοιτάξτε. Κατανοούμε πράγματα και θέλουμε. Εμένα με παρεξηγούν πολλές φορές γι' αυτό. Αλλά δεν μπορώ να τα αφήνω. Μιλάμε για το μέλλον. Δεν μιλάμε για την επιβίωση των 50άριδων και των 60άριδων. Τέλος οι 60άριδες. Οι 60άριδες κατανάλωσαν και τη ζωή των νέων ανθρώπων. Ομάτω λέω για να είμαι ξεκάθαρος προς όλους. Έριξε υπόθεση. Άλλο είναι το θέμα της ανεργίας και η υποστήριξη των ανέργων και άλλο είναι οι νέοι άνθρωποι και η επιβίωσή τους και η ζωή τους. Μπράβο. Να είστε βέβαιοι ότι οι 50άριδες έχουν επιχειρήσεις. Δίπλα τους θα είμαστε. Σας είπα το πρόγραμμα και άλλα πολλά προγράμματα. Οι 40άριδες, οι 55άριδες έχουν επιχειρήσεις. Εκτός και είναι άνεργοι άνθρωποι. Δεν μιλάμε για την ανεργία. Αλλά δεν ξεκινάμε το επιχειρήν στους 55άριδες, το επιχειρήν θα το ξεκινήσουμε στους νέους. Απλά δεν είναι. Συγγνώμη, Δημαρχέ, και δεν είμαι, σας είπα από την αρχή ότι γνωρίζω την κυρία Τσαρώνη, εκτιμώ και ξέρω τον αγώνα της, μπράβο. Γιατί βάζετε ότι είναι θέμα η έγκλη. Ξεχάστε εδώ τον κύριο Κυρίτη, τον κύριο Μιλωνάνδη. Ναι, τώρα ξέρω, ναι. Ξεχάστε τους. Όχι, δεν μας αφορούν. Τον κύριο Μιλωνάνδη το ξεχνώ, γιατί το... Όχι, όχι, όλους γενικά. Τον κύριο Κυρίτη το ξεχνώ. Λέω, ξεχάσει πιο πολύ. Λοιπόν, σε προσωπικό επίπεδο, μαζί με τη Στέλλα, χρόνια τη συντάγαμε αυτό το πράγμα και αυτό που γίνεται στην έγκλη. Δεν είναι αντίθετο, πιστεύω κανεί. Εδώ όμω μα μπερδέψατε. Ξεκινούν σεμινάρια για τι συνεργατικέ, για την κοινωνική οικονομία, για του νέου. Ποιο θα πει όχι πάνω σε αυτό. Αλλά μα μπερδεύετε, γιατί αυτό δεν ισχύει για την έγκλη. Είναι δεδομένο. Μπήκε, ούτε όριο ηλικία μπήκε, ούτε χρειάστηκαν ειδικά σεμινάρια για αυτό το συγκεκριμένο πράγμα. Εκεί θέλουμε μια διευκρίνηση. Γιατί πάλι θα αρχίσουν να γράφουν στα blog, στι εφημερίδες. Να εξηγήσω. Στην διαδρομή ενός μεγάλου στόχου επιλέγει τακτικές. Okay. Ας μας επιτρέψετε να επιλέγουμε τις τακτικές. Δεν σε απαγορεύουμε. Δηλώστε το ότι ήταν μια τακτική έγκλη. Όχι μόνο τακτική. Προσέξτε, μην το κάνουμε το λάθος. Οι στόχοι μας παραμένουν ίδιοι. Αλλά όταν θα πάμε, γιατί το είπε ο Γιώργος, ότι θα πάμε στις συνεργατικές δράσεις για τους ψαράδες μας, εκεί δεν μπορούμε να πούμε, ελάτε νέοι, αφού οι ψαράδες μας 50 χρονών και 55, νομίζετε ότι δεν θα πάμε, να σας το πω, έχετε την εντύπωση ότι θα το αφήσουμε απ' έξω, μέσα θα είμαστε. Και το σχεδιάζουμε. Και μάλιστα είναι από τα πρώτα που ζητήσαμε από το Υπουργείο Γεωργίας να ελέγξουμε τον κόλπο μεταξύ Κο και Καλύμνου με συνεργατική δράση, με εποπτεία έξω από το Λιμναρχείο, όπως λένε οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν το κάνουν. Εγώ θα ήθελα μια διευκρινιστική ερώτηση, κύριε Δήμαρχε, αν επιτρέπετε. Ξέρω ότι σας ταλαιπωρούμε, αλλά μια διευκρινιστική ερώτηση. Έχετε τη συνάντηση, καταλαβαίνω. Πόσες ώρες θα είναι αυτά τα σεμινάρια γενικά ή την ημέρα και αν θα απασχολήσουν το μυαλό των εκπαιδευομένων σχετικά μόνο με οικονομοτεχνικά θέματα ή και άλλα ζητήματα. Η κυρία κλπ. Σας ευχαριστώ. Νομίζω έδωσε συνέντευξη η Επιτροπή Εκπαίδευση για το περιεχόμενο του σημερινού, γιατί έχει βγει και αυτό. Αλλά ναι, όχι. Όχι, δεν έχω, δεν δώσω το ακόμα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι, όχι, για το περιεχόμενο το συγκεκριμένο που κούρασε. Έχει βγει. Κοιτάξτε, από την Κυριακή θα καταλάβουμε πάρα πολλά πράγματα. Σίγουρα δεν θα έρθουν όλοι οι άνθρωποι. Σίγουρα υπάρχουν και δυσκολίες. Αλλά από την Κυριακή που ξεκινάμε και για μια εβδομάδα θα βάλουμε τους κανόνες, τις ώρες, το χρόνο, τους χώρους που θα βρίσκονται και φυσικά, ναι, και φυσικά γιατί ενδεχόμενα να εμφανιστούν πολύ γρήγορα στον ένα μήνα τάσεις δημιουργίας κάποιων επιχειρήσεων. Εκεί θα πρέπει να αρχίσουμε να εξειδικεύουμε σε αυτά που θα επιλέξουν τα νέα παιδιά ή οι άνθρωποι που θα παρουσιαστούν. Λάβετε υπόψη σας ότι
πάρα πολλά νέα παιδιά συμβουλεύονται τους γονείς. Δυστυχώς αυτό ισχύει. Άρα ένα μεγάλο κύκλωμα αλληλοενημέρωσης και αλληλοϋποστήριξης θα αρχίσει να αναπτύσσεται στο βαθμό που θα αναπτυχθεί. Άμα η κοινωνία δεν το θέλει, δεν θα το πάρουμε με το ζόρι, δεν γίνεται.